κλειστός από το πρωί του Σαββάτου 12 Δεκεμβρίου και πάλι ο δρόμος της ΜΟΜΑ λόγω νέας κατολίσθησης στο ίδιο σημείο λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων. Από νωρίς το πρωί και πιο συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, αλλά φυσικά και του τμήματος τροχέας αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Για ακόμα μία φορά, στο ίδιο σημείο προκαλούνται τα ίδια προβλήματα, ενώ μέχρι στιγμής είναι άγνωστο για το πότε πρόκειται να ανοίξει ο δρόμος και να διεξαχθεί κανονικά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Από εκεί και πέρα, ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, κ. Μάκης Χαραλαμπίδης, τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι βρίσκονται σε αναμονή σχετικά με την γεωτεχνική μελέτη αλλά και τη μόνιμη λύση του συγκεκριμένου ζητήματος προτού ξεκινήσουν οι επόμενες εργασίες που αφορούν και το έργο που θα φέρει την οριστική λύση. Ένα έργο ωστόσο που πρόκειται να αρχίσει καθώς και αυτός κοντά αυτή στη σκληρή γραφειοκρατική διαδικασία της Καβάλας αλλά και του Δημοσίου. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονιστεί ότι τις επομένες ημέρες πρόκειται να υπάρξουν και κατάλληλες συζητήσεις με το Δασαρχείο Καβάλας για να μπορέσει τουλάχιστον να δοθεί μια προσωρινή λύση. Μας ειδοποίησε το Τμήμα Τροχιάς ότι είχαμε εδώ κάτι λύση για γύρω στις 7 η ώρα, ήρθαμε εδώ πέρα. Ήδη πήραμε κάποια μέτρα, δηλαδή είναι το ίδιο σημείο που είχαμε το πρόβλημα και την άλλη φορά. Εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία να γίνει μια γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε οριστική παρέμβαση, αν και δεν είναι διευκρινισμένο αυτός ο δρόμος που ανήκει, αλλά για το Δήμο Καβάλας αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Ήρθε εδώ και ο Δήμαρχος και οι συνάδελφοι της τροχιάς, ο διοικητής και ο υποδιοικητής. Πήραμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις ενέργειες που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα κοιτάξουμε για μια άμεση παρέμβαση πάλι, πιο ουσιαστική αυτή τη φορά, σε συνεργασία με το Δασαρχείο, γιατί από ό,τι ξέρετε είναι δασική περιοχή εδώ πέρα, δεν μπορούμε να μπαίνουμε εμείς και να κάνουμε εργασίες. Ο Δήμαρχος θα το δει με την περιφέρεια για λόγω έκτακτης ανάγκης για κάποια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διάνοιξη και να πάμε από πάνω και σε ένα βάθος τουλάχιστον 10 μέτρων να αφαιρέσουμε τα σαθρά ώστε να μην ξαναδημιουργεί το παρόμοιο πρόβλημα μέχρι που να βγει το οριστικό έργο που είναι να κάνουμε και να λυθείτε τελείως το πρόβλημα. Άμεσα συνεργασία με το Δασαρχείο Καβάλας ζητάει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας για να μπορέσει να επιληθεί το διαχρονικό ζήτημα που αφορά τις κατολιστήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί και πέρα, σε αναμονή και για τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης, κυρίες και κύριοι, που πρόκειται να αποδείξουν αλλά και να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς το τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας για να μπορέσει να επιληθεί το ζήτημα που απασχολεί κάθε φορά την πόλη της Καβάλας σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Αυτό το θέμα πρέπει πρώτα να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες για να ξέρουμε τι ακριβώς, έτσι, πώς είναι από κάτω το υπέδαφος και τι εργασίες χρειάζονται να γίνουν. Για πεζοδρόμηση ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Αυτό θα γίνει αφού γίνει η μελέτη που να ξέρουμε τι εργασίες πρέπει να κάνουμε, μετά θα γίνει οικονομοτεχνική. Εκεί πλέον είναι ένα άλλο θέμα. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε πεζοδρόμια και τα λοιπά, θα πρέπει να έχουμε και την άμεση άδεια από το Δασαρχείο ώστε να μας επιτρέψει για περαιτέρω εργασίες. Ο δρόμος μέχρι ποια ημερομηνία θα είναι κλειστός? Αυτό δεν το γνωρίζω πάλι και εγώ, γιατί εμείς ζητήσαμε άμεσα, θα ζητήσει ο Δήμαρχος άμεσα λόγω εκτάκτης ανάγκης, γιατί δεν είναι να βάλουμε ένα μηχάνημα του Δήμου να κάνει μια εργασία. Εδώ μιλάμε για εργασία που πρέπει να γίνει με έργο. Τα έργα για να εκτελεστούν χρειάζονται κάποια χρονικά περιθώρια με τις προβλέψεις και την νομοθεσία που ισχύει, που μόνο η δημοπράτησή τους κρατάει 6 μήνες. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάω εγώ για μια πρόχειρη μελέτη που πρέπει να γίνει όσον αφορά το έργο ώστε να έχουμε το αντικείμενο. Εκείνο το σίγουρο είναι ότι αν θα μπούμε στην έκτακτη ανάγκη, άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αλλά αν δεν μπούμε στην έκτακτη ανάγκη, εκεί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα, καταλαβαίνετε ότι θα καθυστερήσουμε αρκετά.